έχω σημειώσει εδώ κάτι που διάβασα από τον Ιαν Τζέφρι που έλεγε για σας, ναι, ότι το έργο σας λέει έχει ως σκοπό να φέρει στην επιφάνεια τον κρυμμένο εαυτό ως μια διακήρυξη ποιοτήτων που είναι θεμελιωδώς ανθρώπινες και που δεν οριοθετούνται ούτε τοπικά ούτε χρονικά. Ο Τζέφρι, ενώ δεν τον ήξερα πάρα πολύ, με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί όταν είδε τις φωτογραφίες, χωρίς εγώ να του πω τίποτα, άρχισε να μιλάει για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα αναγνώρισε στις εικόνες. Αυτά τα οποία νιώθατε κι εσείς ότι αναζητούσατε. Ακριβώς αυτά τα πράγματα, ναι. Τα οποία είχα αρχίσει σιγά σιγά να τα κάνω συνειδητά. Γιατί στην αρχή ήταν όντως ασυνείδητα, μετά μπαίνοντας στη διαδικασία να γράψω το διδακτορικό, όλο αυτό το πράγμα έγινε συνειδητό. Μπήκα σε μια εσωτερική ιστορία του να ψάξω ποιος είμαι, γιατί κάνω αυτές τις εικόνες και όλο αυτό το πράγμα. Και επομένως ο Τζέφρι, ναι, μιλούσε για ασκητισμό, τέτοια πράγματα. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας ασκητής. Απλά η ιστορία είναι αυτή, ότι αφήνεις στο πορτρέτο να αναδυθεί ο άλλος, χωρίς να το επιβάλλεις εσύ τον τρόπο της ματιάς σου. Πλέον και εγώ καταλάβαινα ότι αυτό που ψάχνω είναι αυτό το ίδιο πράγμα. Πώς δηλαδή να ανασύρουμε αυτό που λέμε την αλήθεια ή την ουσία πίσω από το φαίνεστε. Τελικά όμως πώς και πιανού την αλήθεια είναι αυτή που ανασύρεται. Είναι η αλήθεια του φωτογραφιζόμενου ή η αλήθεια η δικιά σας. Εδώ είναι το ωραίο. Νομίζω ότι το πράγμα ξεκινάει από το φωτογράφο. Όπως όλα τα πράγματα. Αν ο φωτογράφος δεν βρίσκεται σε επαφή με την ουσιαστική αλήθεια του, δεν υπάρχει καταρχάς για μένα ως φωτογράφος. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορεί να βρει καμιά αλήθεια. Είναι πολύ απλό. Αν δηλαδή δεν είσαι συντονισμένος με τη δική σου αλήθεια, δεν μπορεί να αναγνωρίσει καμία αλήθεια. Αυτό για μένα είναι παγκόσμια σταθερά, είναι, πώς το λένε, είναι νόμος. Υπάρχει κάποιος τρόπος που καταφέρνετε τα πορτρέτα σας να σας δίνονται? Σας δίνονται ή τα ανασύρετε? Αυτό είναι κάτι το οποίο είπαμε, είναι σαν τον έρωτα. Είναι απολύτως το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι όπως κάποιες φορές συμβαίνει αμέσως, δηλαδή υπάρχει μία άμεση επικοινωνία με έναν άνθρωπο, επικοινωνία, δεν μου αρέσει τόσο αυτή η κουβέντα, αλλά υπάρχει αυτό το μοίρασμα, αυτή η συνάντηση, ακριβώς. Υπάρχει αυτή η συνάντηση, έτσι, με κάποιους ανθρώπους χρειάζεται να καλλιεργηθεί, δηλαδή χρειάζεται να γίνει μία πρώτη επαφή, μία δεύτερη, μία τρίτη, με άλλους ανθρώπους δεν συμβαίνει ποτέ. Έτσι είναι η ζωή. Και γιατί τόσο έμφαση στα μάτια? Λοιπόν, τα μάτια, όπως λένε ότι είναι ο καθρέφτης της ψυχής, είναι κάτι πολύ, πολύ ουσιαστικό. Και νομίζω ότι εκεί καθρεφτίζεται αυτός ο χώρος, αυτή η αλήθεια. Και εκεί αναγνωρίζεται κιόλα. Αναγνωρίζεται και από μένα όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, αλλά αναγνωρίζεται μετά και από το θεατή πλέον της φωτογραφικής εικόνας. Πρώτες εικόνες που είχαν ένα μυστήριο βλέμμα, το οποίο δεν μπορούσα να πάρω το δικό μου το βλέμμα πάνω της, ήταν οι εικόνες του Φαγιού. Και είναι ακριβώς αυτά τα μάτια τα οποία αγκαλιάζουν ζωή και θάνατο μαζί. Μας παίρνουν στην αιωνιότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ακριβώς εικόνες ταφικές. Και αυτή η ματιά την ξαναείδα σε ζωγραφιές του Θεοτοκόπουλου, του Τσαρούχη, σε μερικές ζωγραφιές της αγιογραφικής παράδοσης. Όχι ότι έχει να κάνει με ελληνικότητα, αλλά έχει να κάνει με βάθος και αλήθεια. Και αυτό προσπάθησα στην αρχή να κάνω φωτογραφίες, αλλά ενώ το αναγνώριζα σε διάφορα άλλα έργα, εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό. Αυτό που εγώ θέλω να κάνω, θέλω να συμβεί, διότι δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι επίσης
ένα δεδομένο. Είναι αν μπορέσω να κάνω μία, ας την πούμε, αγιογραφία. Και το λέω εν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, μία εικόνα φωτογραφική, η οποία θα μας δείχνει την αλήθεια αυτού του ανθρώπου. Η αλήθεια και το βάθος δεν είναι μεταφυσικές έννοιες, δεν είναι θεολογικά απλά μπλά. Είναι υπαρκτά πράγματα, είναι εμπειρίες βιωματικές. Αναζητώντας την πραγματικότητα δηλαδή. Στην ουσία αναζητάς την πραγματικότητα. Γιατί καλός ή κακός, η κανονική ζωή μας είναι μέσα στο πλατωνικό σπήλαιο. Όπως έλεγε και ο θείος Πλάτων εδώ και χιλιάδες χρόνια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς δεν έχουμε γεύση φωτός καθήμενοι στις καρέκλες δεμένοι και κοιτώντας ως πραγματικότητα τις σκιές στον τοίχο. Πώς διαβάζουμε τη φωτογραφία, την τέχνη γενικότερα, πώς τη νιώθουμε? Για μένα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, το γεγονός ότι πλέον στα μουσεία, σε αυτό το mainstream art, η mainstream photography. Στην αγορά τέχνης. Και στην αγορά τέχνης, αλλά και σε αυτά τα πράγματα που προβάλλονται στα μουσεία και σε όλα αυτά. Εκεί αρχίζω πια και δεν βλέπω εικόνες. Βλέπω πολύ ωραία κείμενα, αλλά δεν βλέπω εικόνες. Ή βλέπω εικόνες οι οποίες είναι απίστευτα προφανείς και δεν μου λένε τίποτα. Με αφήνουν απολύτως αδιάφορο. Και επίσης βλέπω και τους ανθρώπους να προσπαθούν να προσεγγίσουν τις εικόνες αναλύοντάς τις, ψάχνοντας να βρουν κάποιο νόημα, ένα κοινωνικό σχόλιο ή ένα αισθητικό ζήτημα. Η εικόνα είναι κάτι, είναι κάτι αυθύπαρτο, είναι ένα «ον» το οποίο στέκεται εκεί, είναι μια δεξαμενή νοήματος, χρόνου φωτογραφικού ή χρόνου γενικά. Τι σημαίνει χρόνος? Σημαίνει ο κάθετος χρόνος, αυτός είναι ο φωτογραφικός χρόνος, ο οποίος μεταφράζεται σε νόημα αλήθειας, αν θέλετε σε δόνηση ενεργειακή, αφού κουβαντική θεωρία είναι όλα ενέργεια. Άρα την εικόνα, η εικόνα μας τυλίγει, μας ακουμπάει, μπαίνει μέσα μας. Δεν είναι κάτι το οποίο το προσεγγίζουμε με το κεφάλι μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να την τεμαχίσουμε και να την αναλύσουμε τι και πώς. Αυτό ακριβώς, η ανάλυση και ο τεμαχισμός έχει προκύψει από όλο τη συνολική στάση της κοινωνίας απέναντι στη ζωή και τα πράγματα, η οποία είναι απολύτως ορθολογική. Όλα είναι όπερ έδειξε. Αλλά είναι όπερ έδειξε και καλά κάνουν, δεν έχουν τίποτα με το όπερ έδειξε. Στα πράγματα του ανθρώπου, στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην τέχνη, εκεί υπάρχει πρόβλημα, διότι η λογική συνεπαγωγή είναι πολύ περιοριστικό εργαλείο. Δεν μας βοηθάει να προσεγγίσουμε αυτή την αλήθεια. Με το IQ δεν μπορούμε να πάμε βαθιά. Πάμε στην επιφάνεια. Είναι πολύ καλό για το πρακτικό κομμάτι της ζωής, αλλά για την εσωτερικότητα χρειαζόμαστε συναισθηματική νοημοσύνη και πνευματική νοημοσύνη, το επόμενο βήμα. Χωρίς αυτό, τι κάνουμε? Μπαίνουμε στο προφανές, δηλαδή ανατέμνουμε την εικόνα. Αυτό λίγο πολύ δηλαδή που ξεκινάει η ιατρική, ανατέμνοντας το πτώμα στο ανατομείο, το ίδιο πράγμα γενικά κάνεις και στην εικόνα. Την κόβεις σε φόρμα, περιεχόμενο, μιλάς για το ένα, μιλάς για το άλλο. Προσπαθείς δηλαδή να αναλύσεις την εικόνα και φαντάζεσαι ότι αναλύοντας έτσι μπορείς να ακουμπήσεις την αλήθεια της εικόνας. Αμα δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Την εικόνα την προσλαμβάνεις ολόκληρη, ολόκληρος. Σου μιλάει ή δεν σου μιλάει. Και από εδώ προκύπτει όλη η εκπαίδευση επίσης της φωτογραφίας για τους φωτογράφους και για τους θεατές τους, η οποία είναι ακριβώς ορθολογιστική. Δηλαδή, συνήθως λέμε, την κατάλαβες? Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις σε μια εικόνα. Είναι τόσο αστείο όσο αν, ας πούμε, είσαι ερωτευμένος με κάποιον, ας πούμε, και σου ζητήσει κάποιος φίλος σου να πεις κάτι για τον έρωτά σου. Θα κάνεις ποτέ κοινωνιολογική ανάλυση ή ψυχογραφική ανάλυση? Το μόνο που μπορεί να πεις για τον έρωτά σου είναι επίσης
κάτι ποιητικό. Το να το αναλύσεις... Κάτι μη ορθολογικό, δηλαδή. Και μπορείς και ορθολογικό, αλλά θα είναι πολύ περιοριστικό για τον έρωτά σου. Αυτό θέλω να πω. Φυσικά και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λογική συνεπαγωγή, αλλά θα είναι κάτι πολύ περιοριστικό. Και ακριβώς λόγω αυτής της αντίληψης έχουμε καταντήσει να κάνουμε πολύ περιοριστικές εικόνες. Εικόνες, δηλαδή, οι οποίες εξαντλούνται σε χαροπά κόνσεπτ και άλλου είδους τέτοιου, για μένα, απολύτως ανοησίες. Αλλά όλο το κύκλο, όλος ο κύκλος είναι αυτός. Δηλαδή, ο τρόπος εκπαίδευσης γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Τι κάνουμε, αναλύουμε τις εικόνες, αναλύουμε τους καλλιτέχνες, μιλάμε ατελέφτες ώρες για το πώς ο καλλιτέχνης πήρε και έκανε αυτό και έκανε εκείνο και διαχειρίστηκε έτσι και... Ο καλλιτέχνης δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αν κάνει αυτά τα πράγματα, για μένα δεν καλλιτέχνης. Δηλαδή, για μένα είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας επαγγελματίας καλλιτέχνης, ο οποίος οι εικόνες του δεν θα έχουν τίποτα. Θα έχουν πιθανώς μια εντυπωσιακή πρώτη ματιά, αλλά ποτέ δεν θα κοιμηθείς με αυτές τις εικόνες. Αυτή είναι η ιστορία. Οι εικόνες με τις οποίες θα κοιμηθείς μαζί ή θα ξυπνείς τον ύπνο σου και θα σου έρθουν, είναι κάτι που έρχονται από ένα βάθος. Και επιμένω, αυτό το βάθος χρειάζεται άλλα εργαλεία για να το προσεγγίσεις. Είναι απολύτως επιστημονικά, δεν είναι τίποτα μεταφυσικό, αλλά χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας λίγο σαν το βουκεφάλα που κοιτούσε τη σκιά του και πανικόβλητος, να τη στρέψουμε αλλού για να καταλάβουμε ότι όντως είμαστε στο πλατωνικό σπήλαιο και είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Στα σεμινάρια που κάνετε σήμερα, τα τελευταία χρόνια μάλλον, για την αφύπνιση του βλέμματος, αν το μεταφράζω στα ελληνικά, awakening the gaze. Ναι, αφύπνιση του βλέμματος. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για αυτά. Πρώτα απ' όλα και τι περιτίνος πρόκειται, αν υπάρχει συμμετοχή, σε ποιους απευθύνεστε και ποιοι τελικά συμμετέχουν. Ωραία. Λοιπόν, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία που λέγεται καλλιτεχνική φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένοι, αλλά μπορεί να είναι και εκπαιδευμένοι, ενώ μπορεί να έχουν μια ιστορία και μια παιδεία στο μέσο, ή επίσης μπορεί να μην έχουν καθόλου. Είναι το ίδιο. Γιατί η προσέγγιση αυτού του σεμιναρίου δεν είναι η μεταφορά μιας γνώσης. Εμένα η διδασκαλία δεν είναι ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια είναι ακριβώς πρώτον, οι συμμετέχοντες σε σεμινάριο να ξεκινήσουν συναντώντας την εικόνα, όχι προσεγγίζοντας τη διανοητικά, όχι με τη διανοητική θέαση, όχι με την ανατομία σε φόρμα και περιεχόμενο, αλλά συναντώ την εικόνα, σημαίνει πολύ απλά συναντώ την εικόνα, δηλαδή κοιτάω μια εικόνα, μ' αρέσει ή δεν μου αρέσει, τελεία, ή μου είναι αδιάφορη, τρεις πιθανότητες έχουμε. Εκεί όμως μπαίνουν να ψάξουμε τι είναι αυτό που μας αρέσει, γιατί μας αρέσει, τι συναισθήματα μας προκαλεί, τι σκέψεις συνοδεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε εικόνα. Η διαφορά είναι ότι εάν έρθω εγώ ως δάσκαλος και επιβάλλω το δικό μου αρέσει στους μαθητές μου, τότε αυτό για μένα, ενώ μπορεί να έχω τις καλύτερες προθέσεις, είναι μία πράξη βίας. Δηλαδή, επιβάλλω τη δική μου αλήθεια σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύονται. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, είναι να δουν τα πράγματα με το δικό τους μάτι. Και σαν φωτογράφοι και σαν θεατές φωτογραφίας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε εικόνες οι οποίες να είναι αληθινές, και πάλι το λέω, και όχι εγκεφαλικές κατασκευές ή άλλου είδους χαροπά πράγματα, οφείλουμε να έρθουμε συνειδητά σε επαφή μέσα μας, μαζί τους. Αυτή είναι η βασική ιδέα αυτής της ιστορίας. Και όταν λέμε αφυπνίζουμε το βλέμμα, είναι πραγματικά το αφυπνίζουμε, γιατί το βλέμμα μας είναι εκεί. Δεν θα μας το μάθει κανείς, δεν θα μας έρθει από πουθενά απ' έξω. Η αθωότητα τη ματιά μας είναι εκεί. Απλά την έχουμε χάσει. Ως παιδιά την είχαμε.
Γι' αυτό είπαμε ότι όλοι οι καλλιτέχνες λένε ότι τα παιδιά είναι μεγάλοι ζωγράφοι. Και είναι μεγάλοι ζωγράφοι. Γιατί ακριβώς βρίσκονται σε σύνδεση με την αθότητα, με την καθαρότητα μέσα τους, με το είναι μέσα τους. Αυτό λοιπόν επιχειρεί αυτό το σεμινάριο. Να ξαναμας βάλει στη διαδικασία να ξαναανακαλύψουμε τη σύνδεση με αυτό το είναι. Μετά από αυτό το ταξίδι που έχετε κάνει μέχρι τώρα, πώς προσδιορίζετε τον εαυτό σας σήμερα? Νιώθετε περισσότερο δάσκαλος, περισσότερο φωτογράφος, κάτι άλλο? Και πώς βλέπετε να συνεχίζετε? Δεν θέλω να ορίσω τον εαυτό μου ως δάσκαλο, γιατί ακριβώς δεν μεταφέρω πληροφορίες. Δεν προσπαθώ να πείσω κανένα, ούτε για την ορθότητα των απόψεών, ούτε τίποτα. Απλά προσπαθώ να καλλιεργήσω τον δάσκαλο μέσα στον κάθε ένα από τους συμμετέχοντες σε αυτό το ταξίδι. Κάθε σεμινάριο είναι ένα ταξίδι που το κάνουμε όλοι μαζί παρέα, η ομάδα. Και κάθε φορά είναι διαφορετικό, γιατί οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι διαφορετικοί. Απλά προσπαθώ να είμαι άνθρωπος όσο γίνεται περισσότερο, χωρίς προσδιορισμούς. Και όπως αγαπάω την εικόνα, αγαπάω και άλλα πράγματα, και αυτό είναι. Μεγάλη μας χαρά που συζητήσαμε σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά.